Η θρηλυκή γενιά του 1973 ενέπνευσε τον οικαστικό καμβά του πατρινού Χάρη Βελαώρα. Το πολυεδρό φιλοξενεί την οικαστική του έκθεση «Μια φωτογραφία, έξι έργα». Πρόκειται για έξι έργα που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή μια φωτογραφία που απεικονίζει την αποφύτηση έξι πατρινών φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών τον Ιούλιο του 1973. Και όλα ξεκινούν από μια φωτογραφία. Ναι, είναι ιδιαίτερη και είναι και ειδική. Ξεκινάνε μια φωτογραφία, είναι του 1973, είχαμε χούντα, Ιούλιος μήνας, αυτοί οι έξι εικονιζόμενοι στη φωτογραφία. Μόλις είχαμε ορκιστεί, περιμέναμε να ορκιστούμε, δεν θυμάμαι εκεί πέρα ακριβώς. Πάντως είμαστε τότε όλοι 23 χρονών, έτσι είμαστε, γεννηθέντες του 50. Με τους περισσότερους είμαστε από το γυμνάσιο μαζί. Και τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, ξεχάστηκε, δεν την ήξερα εγώ κτλ. Και πέρσι ή πρόπερσι, πριν από 1,5 χρόνο, ένας εκ των εικονιζομένων μπήκε εκεί που καθόμουν στο καφενείο και μου λέει: «Πάρ' τη φωτογραφία». Την είδα εγώ, α, ωραία, εκεί και τα λοιπά, πώς είμαστε τότε. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και από αυτή τη φωτογραφία βγήκαν τα έξι έργα που δημιουργήθηκαν για αυτό. Και είπαμε να κάνουμε και μια συνάντηση για να το... Τώρα, αυτή η φωτογραφία λέει πολλά σαν φωτογραφία. Έχει και κάτι, λέμε, δεν θυμάμαι και καλά, ότι μπορεί να ήταν και χαφιέδες της Χούντας μπροστά, σε πρώτο πλάνο, εκεί που δείχνει η φωτογραφία. Εγώ τα συγχώνευσα αυτά μέσα και τα έβγαλα αυτό το αποτέλεσμα. Στα έργα αυτά, παραλλαγές του ίδιου θέματος, χρησιμοποιεί μεικτή τεχνική και επικεντρώνεται σε διαφορετικά πρόσωπα κάθε φορά. Είναι έξι παραλλαγές. Ναι, είναι η ίδια φωτογραφία, παίζω με τη φωτογραφία και το καθένα έχει βέβαια και άλλα χρώματα και άλλο αυτό, χωρίς να αλλάζει το βασικό μοτίβο της φωτογραφίας, έτσι. Και το καθένα που θα πάρει ο καθένας μόλις τελειώσει η έκθεση θα το πάρει σπίτι του, έτσι έχει το και στην άκρη έχει το κεφάλι του το μεταφερμένο εκεί. Πόσο καιρό πήρε για να πούμε ότι τελειώσαν και πολύ έτσι καιρό, δηλαδή είναι πριν από 1,5 χρόνο ξεκίνησε αυτή η δουλειά, γίνανε βασικά, δεν το δούλευα και συνέχεια και τα δούλευα και τα 4 και τα 6 μαζί. Και όλο το κοιτάστε το έργο, δεν γίνεται με τη μία. Αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει και μία. Είναι που το καλό είναι ότι με ενδιέφερε και το τελείωσα και είπα να το παρουσιάσω κιόλας. Αυτό είναι. Υπάρχει μία δυσκολία γιατί μία φωτογραφία η οποία στην πραγματικότητα είναι ίδια, αλλά είναι τόσο διαφορετική. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό. Το κάθε έργο είναι ξεχωριστό και ελπίζω και ίσης αξίας. Δηλαδή, όποιος το κοιτάει να είναι ίσης αξίας. Δεν έφτιαξα, ξέρω εγώ, ένα καλό και ένα δεύτερο. Νομίζω το πέτυχα. Αυτό έγινε συνειδητά, δηλαδή. Ναι, και να κάνετε συνειρμούς και να δούμε και πώς είμαστε τότε, πριν από 46 χρόνια, και πώς είμαστε τώρα. Παράλληλα, στη δεύτερη αίθουσα του Πολύεδρου, επί τη ευκαιρία που έγινε αυτό το happening και μου παρεχώρησε εδώ το Πολύεδρο, την πίσω αίθουσα, και έχω εκθέσει την τελευταία μου δουλειά, περσινή μου δουλειά που είναι, από διάφορες κατηγορίες. Έχει και άλλο ενδιαφέρον, δηλαδή εκτός από το ντοκουμέντο, ανταριστικό να το πω, των φωτογραφιών.